και από χτες σε όλη την Ευρώπη για την ανατροπή. Έφτασε η ώρα της ανατροπής, έφτασε η ώρα της κάλπης, της επιλογής. Αυτή την ώρα που τόσο πολύ φοβούνται οι κύριοι Σαμαράς και Βενιζέλος. Η ώρα των εκλογών, που αν ήταν στο χέρι τους θα την έκαναν βράδυ, για να μην την πάρει χαμπάρι κανείς. Για να περάσουν απαρατήρητες οι εκλογές, για να μην στείλουμε κανένα μήνυμα, για να μην αναγκαστούν να πάρουν το μήνυμα αυτής της κάλπης. Ένα μήνυμα απλό, μία λέξη. Φύγετε! Φύγετε με τα μνημόνια και τη λιτότητα. Εξαθλιώσατε την κοινωνία μας. Μας καταστρέψατε. Και έχετε λοιπόν πλέον μόνο μία επιλογή. Να εγκαταλείψετε την εξουσία. Φίλες και φίλοι, συμπολίτες και συμπολίτισσες, σε λίγες ώρες μπορούμε να γράψουμε ιστορία, να βάλουμε τη χώρα σε μια νέα ρότα. Αρχίζοντας από την Αθήνα, τον Πειραιά, την Αττική. Όπως μας είπε ο συναγωνιστής, ο σπουδαίος σύντροφος, ο Γαβρίλ, να αφήσουμε πίσω μας τον μνημονιακό χειμώνα και να φέρουμε την πραγματική άνοιξη, την άνοιξη της δημοκρατίας, την άνοιξη των πολιτών, την άνοιξη, φίλες και φίλοι, της Αττικής, της σημαντικότερης περιφέρειας της χώρας, της περιφέρειας που φρόντισε ο απερχόμενος περιφερειάρχης να μην γνωρίζει κανείς τίποτα για αυτήν. Την περιφέρεια της ανεργίας και της τσιμεντοποίησης. Την περιφέρεια της εκχώρησης δημόσιας περιουσίας. Την περιφέρεια που μια βροχή αρκεί για να χαθούν περιουσίες και να απειληθούν ζωές. Γιατί βλέπετε, δεν μπόρεσε να δημιουργήσει ούτε έναν σοβαρό αντιπλημμυριακό σχεδιασμό. Της περιφέρειας που δεν έχει σήμερα, εν έτη 2014, αποχετευτικό σύστημα σε όλους τους δήμους της. Της περιφέρειας που δεν διαθέτει βιώσιμο, δίκαιο, οικονομικό και οικολογικό σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων. Της περιφέρειας που φιλοξενεί σε πολλά εισαγωγικά τον εφιάλτη της φυλής. Της περιφέρειας ενός συστήματος κολλητών και όχι πολιτών. Ενός συστήματος που δεν χτίστηκε τα τελευταία 3,5 χρόνια, αλλά σε 12. Ενός συστήματος διαπλοκής και συμφερόντων σε βάρος όλων μας. Σε βάρος της κοινωνίας, σε βάρος του περιβάλλοντος. Ένα σύστημα που η δύναμη ζωής θα κόψει ΣΥΡΙΖΑ. Φτάνει πια! 12 χρόνια είναι αρκετά και εμείς δεν θα τα κάνουμε 17. Αυτό όμως δεν θα το πετύχουμε μόνοι μας, αλλά με τους πολίτες στο πλευρό μας. Επειδή έχω την τιμή να φωνάξω τον Έλληνα υποψήφιο εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυριανό πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, θα βιαστώ, γιατί δεν χρειάζεται βροχή. Είναι ένας πόρος που έχει γίνει από καιρό δέντρο, έτοιμος να κυβερνήσει την Ελλάδα, έτοιμος να φέρει τα πάνω κάτω στην Ευρώπη. Μονάχα ένα σας λέω, ότι ό,τι και να κάνω, τα επόμενα 24 ώρα,
ό,τι λάσπη, ό,τι συκοφαντία, επιχείρησαν άλλωστε, μα δεν έπιασε. Κοιτώντας σας, ξέρω ότι θα γίνετε ασπίδα, δυνατή ασπίδα, ασπίδα ζωής και θα προστατεύσετε το εγχείρημα να αλλάξουμε τα πράγματα στην περιφέρεια Αττικής, να αλλάξουμε τα πράγματα στην πατρίδα. Γιατί έχει φτάσει η ώρα των πολιτών. Έχει φτάσει η ώρα της Αττικής, μιας Αττικής με πολλά αλφα, αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη, ανθρωπιά. Δίνουμε πνοή στο αύριο της Ελλάδας, γιατί από την Αττική θα ξεκινήσει η ανατροπή και είμαι σίγουρη ότι θα νικήσουμε. Μα σταματώ εδώ για να καλέσω τον Αλέξη Τσίπρα. Καλούς αγώνες!